Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το κυβερνητικό συμβούλιο που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου αποφάσισε να ρυθμίσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη των αγροτών και των συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας. Έτσι, σύμφωνα με τις αποφάσεις, ρυθμίζονται τα ληξιπρόθεσμα ως τις 31 Δεκεμβρίου χρέη των αγροτών που αδυνατούν να τα εξοφλήσουν είτε γιατί έπαθαν σοβαρές ζημίες στην παραγωγή είτε γιατί είχαν σοβαρά οικογενειακά ατυχήματα. Θα πληρωθούν σε 10 χρόνια, από τα οποία τα 3 πρώτα θα είναι περίοδος χάριτος. Ρυθμίζονται επίσης τα χρέη των συνεταιριστικών οργανώσεων που υπολογίζονται περίπου σε 90 δισεκατομμύρια δραχμές και οφείλονται είτε στην άσκηση παρεμβατικού έργου είτε στην αγορά γεωργικών προϊόντων υποβιβασμένης ποιότητας, τα οποία κινδυνεύουν να μείνουν στα χέρια των παραγωγών. Από τα 90 δισεκατομμύρια, τα 38 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια θα τα πληρώσει απευθείας στο δημόσιο. Τα υπόλοιπα 51 δισεκατομμύρια 900 εκατομμύρια θα κεφαλαιοποιηθούν και θα πληρωθούν σε 10 ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί έπειτα από 5 χρόνια, που είναι περίοδος χάριτος. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις επιβαρύνονται αυτή την πενταετία με το 1 τρίτο των συμβατικών τόκων. Η ρύθμιση αφορά μόνο τις συνεταιριστικές οργανώσεις και επιχειρήσεις που θα κριθούν βιώσιμες. Οι υπόλοιπες, αφού εξασφαλιστεί η απασχόληση του προσωπικού τους σε άλλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις, θα τεθούν υπό εκαθάριση.